Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δύο μόλις μέρες πριν το κρίσιμο Eurogroup, η εξαγορά των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συνολικού ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θεωρείται το μέτρο που κατεξοχήν θα ενισχύσει την άμεση ρευστότητα της χώρας, οδεύει σύμφωνα με πληροφορίες εκτός συζήτησης. Η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην επιμονή της Γερμανίας να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσδεμένος δανειστής της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετέχει πλήρως στην μεταπρογραμματική περίοδο και στο καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Όπως δήλωσε και ο αρμόδιος Επίτροπος για τα Οικονομικά, Πιέρ Μοσκοβισί, η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν θα αλλάξει ουσιαστικά, καθώς θα συνεχίσει να συμμετέχει μέσω της παρακολούθησης και της επιτήρησης. Παράλληλα, θεωρείται πλέον σίγουρο ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, οπότε την Πέμπτη, Ταμείο και Ευρωπαίοι δανειστές θα παρουσιάσουν δύο διαφορετικές αναλύσεις βιωσιμότητα του χρέους. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύστασης μιας ελληνικής κακής τράπεζας, η οποία θα μπορούσε να δώσει μια δραστική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων που πνίγει τις συστημικές τράπεζες και στερεί ρευστότητα από την οικονομία. Όπως αναφέρουν στο insider.gr ευρωπαϊκές πηγές, αυτό το εγχείρημα, η δημιουργία δηλαδή μιας bad bank, χρειάζεται χρήματα και χρήματα δεν υπάρχουν. Καθώς οδεύουμε προς τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο και εν όψει του Eurogroup την Πέμπτη, έχει φουντώσει η συζήτηση σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθούν τα 25 με 27 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν περισσέψει από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα. Όπως προκύπτει όμως από τα τελευταία στοιχεία, δεν εξετάζεται αξιοποίηση μέρους αυτών για την εξυγίανση των τραπεζών. Οι Αμερικανικοί κολοσσοί πάγωσαν τις διαφημίσεις τους στο φετινό Μουντιάλ λόγω Ρωσίας και τα κινέζικα μπραντ βρήκαν την ευκαιρία να αυξήσουν το ποσοστό τους στη διαφημιστική πίτα του φετινού Μουντιάλ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας Zenith, από την Κίνα θα προέλθει το 1 τρίτο της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του παγκόσμιου κυπέλου, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά το σκάνδαλο της διαφθοράς, στο οποίο επλάκησαν κορυφαία στελέχη της FIFA το 2015, πολλοί από τους βασικούς χορηγούς της FIFA αποχώρησαν από τη διαφημιστική πίτα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κορυφαίες εταιρείες δεν σπέβδουν να διαφημιστούν όπως έκαναν στο παρελθόν και ο τόπος διοργάνωσης είναι ο βασικός λόγος που βλέπουμε φέτος μειωμένα διαφημιστικά έσοδα, αφού τα διεθνή brands κινούνται με πολύ επιφυλακτικά βήματα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κινείται σε 764,04 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,89% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.